μια μεγάλη προσπάθεια για την κάλυψη όσο το δυνατόν περισσότερων θέσεων, με σημαντική αύξηση των κονδυλίων για τους παιδικούς σταθμούς, εξελίσσεται το τελευταίο διάστημα από το Υπουργείο Εσωτερικών. Μάλιστα, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Αλέξης Χαρίτης μιλώντας στην τηλεόραση Best, μέσα στην επόμενη εβδομάδα αναμένεται το νέο πρόγραμμα Φιλόδημος που θα έχει να κάνει με την χρηματοδότηση της δημιουργίας νέων παιδικών σταθμών. Και αυτό νομίζω ότι, αν θέλετε, έγινε παραδεκτό από όλους. Η προσπάθεια του προηγούμενου διαστήματος και η συνεργασία που είχαμε, τώρα χρησιμοποιώ και την προηγούμενη ιδιότητά μου από το Υπουργείο Οικονομίας, ως Υπουργείο Οικονομίας τότε με το Υπουργείο Εσωτερικών, και η δημιουργία νέων προγραμμάτων και κυρίως τα προγράμματα Φιλόδημος, έδωσαν μια σημαντική χρηματοδοτική ανάσα στους Δήμους για να υλοποιηθούν σημαντικά έργα υποδομών, τα οποία δεν μπορούσαν να υλοποιηθούν από άλλα προγράμματα. Τα βλέπουμε να αναπτύσσονται ουσιαστικά τις τελευταίες ημέρες. Θα τη συνεχίσουμε αυτή την προσπάθεια και ήδη ανακοινώσαμε σήμερα στους Δημάρχους ότι, και αυτό αν θέλετε είναι και το νόημα μιας παραγωγικής συζήτησης, μετά το πέρας της συζήτησης, εφόσον προέκυψε αυτό ως ανάγκη από πολλές τοποθετήσεις Δημάρχων στη σύσκεψη, ανακοινώσαμε ότι την επόμενη εβδομάδα θα προκηρυχθεί ένα νέο πρόγραμμα Φιλόδημος για να χρηματοδοτήσουμε τις μελέτες για νέους βρεφονηπιακούς σταθμούς. Ο κ. Χαρίτης παράλληλα και στις συναντήσεις που είχε με τους αιρετούς της τοπικής αυτοδιοίκησης, υπογράμμισε πως η κυβέρνηση θα προχωρήσει την πρόσληψη μόνιμου προσωπικού για τις θέσεις που καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες. Εδώ θα πρέπει να τονιστεί πως το επόμενο διάστημα ολοκληρώνεται ο διαγωνισμός για την πρόσληψη 8.500 εργαζομένων στον τομέα καθαριότητας των Δήμων. Υπάρχουν λοιπόν μια σειρά από πολύ μεγάλες ανάγκες, οι οποίες κακά τα ψέματα μπορούν να καλυφθούν μόνο με προσλήψεις μόνιμου προσωπικού. Και εδώ υπάρχει μεγάλη μας διαφορά, αν θέλετε, και με την αντιπολίτευση. Εμείς κάναμε πολύ μεγάλο αγώνα, μεγάλη προσπάθεια για να επανέλθουμε στον κανόνα ένα προς ένα ως προς τις προσλήψεις και τις αποχωρήσεις από το ευρύτερο δημόσιο τομέα. Ακούμε από στελέχη της αντιπολίτευσης για επιστροφή στο 1:5. Νομίζω ότι αυτό θα ήταν καταστροφικό συνολικά για τη λειτουργία της δημόσιας διοίκησης, αλλά και ειδικά για την αυτοδιοίκηση. Και σε αυτό έχουμε και συμμάχους, σας λέω, και τους εκπροσώπους της αυτοδιοίκησης όλων των παρατάξεων. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θα προχωρήσουμε λοιπόν το επόμενο διάστημα. Ήδη ανακοινώσαμε σήμερα στους Δημάρχους ότι προχωράει μία εξειδικευμένη προκήρυξη για πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού σε μικρούς, ορεινούς και νησιωτικούς δήμους όλη τη χώρα. Αυτό ήταν μια πάγια, αν θέλετε, ανάγκη των μικρών αυτών δήμων, οι οποίοι δεν έχουν ούτε το προσωπικό για να καλύψουν πολύ στοιχειώδεις ανάγκες, και νομίζω ότι με αυτή την προκήρυξη θα δοθεί μια ανάσα. Τώρα, κύριε Κανελόπουλε, που η χώρα βγήκε από τα μνημόνια, μία από τις μεγάλες προτεραιότητες θα πρέπει να είναι και η κάλυψη αυτών των αναγκών.